Για πάμε τώρα εδώ στην κουβέντα μας, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Πρώτα απ' όλα με το έτσι αυτονόητο ερώτημα, θα λέγει κανείς, πώς έγινε η αποπομπή σας? Έγινε πραγματικά έτσι ξαφνικά? Το μάθατε όντως από τα μίντια, δεν σας ενημέρωσε κανείς? Πώς συνέβη αυτό? Πρώτον, δεν θέλω να μιλάω περί αποπομπής, θέλω να μιλάω περί αλλαγής. Περί αλλαγής, σίγουρα. Και θέλω να σας πω το εξής. Ότι αν έχει κάτι σημασία από αυτά τα γεγονότα, είναι να μπορούμε να τα βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Ναι. Δηλαδή να βλέπουμε το πώς, τι σημαίνουν κάποια πράγματα. Θέλω να πω ότι εγώ σε αυτή τη θέση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με έχει τιμήσει με την εμπιστοσύνη του Αλέξη Τσίπρας. Βέβαια. Και ταυτοχρόνως αυτό το καλοκαίρι είχα εκλεγεί ομόφωνα από την πολιτική γραμματεία και από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή το καλοκαίρι δεν με όρισε κανένας. Εκλέχθηκα από την πολιτική γραμματεία και την κοινοβουλευτική ομάδα για να υπηρετήσω από μια θέση ευθύνης. Ταυτοχρόνως θέλω να πω ότι είναι δεδομένο ότι ο νέος πρόεδρος έχει τη δυνατότητα αυτών των. Την πρωτοβουλία αυτών των αλλαγών. Συνεπώς, και μάλιστα πάρα πολλοί άνθρωποι θέλαμε να τον διευκολύνουμε και θέλουμε να τον διευκολύνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Α, δεν υπάρχει θέμα. Συνεπώς, δεν υπήρχε ζήτημα με την έννοια της θέσης αυτής καθ' αυτής. Υπάρχει ζήτημα σε σχέση με τις διαδικασίες. Και λέω το εξής. Πρώτον, όταν κάπου μια θέση πρέπει να εκλεγεί από την πολιτική γραμματεία και από την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν γίνεται να υπάρξει αντικατάσταση από, με μια ανακοίνωση. Πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα. Είναι απαράδεκτο. Στη Βουλή, θα σας πω, Έχουν ανακοινωθεί δύο νέα πρόσωπα. Στη θέση σας, ο κύριος Γιώργος Τσίπρας. Επισήμως δεν έχει αναλάβει ο καινούριος. Γιατί, τι πρέπει να γίνει? Να σας πω τη διαδικασία. Πρέπει να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα, να εκλεγεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και να ανακοινωθεί από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, μέσα στην Ολομέλεια. Δεν είναι η κανονική τάξη. Αυτή είναι η κανονική τάξη. Άρα θέλω να σας πω. Είναι στον αέρα η επιλογή που ανακοινώθηκε. Όχι, στον αέρα δεν είναι. Είναι η πρόταση του νέου πρόεδρου. Τυπικά δεν έχει τη θέση σου. Η οποία όμως δεν έπρεπε, σας ξαναλέω, να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Αν η κοινοβουλευτική ομάδα πότε θα συνεδριάσει? Νομίζω την Πέμπτη. Αν δεν εγκρίνει τον κύριο Γιώργο Τσίπρα ως αντικαταστάτης. Η κοινοβουλευτική ομάδα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει για οποιοδήποτε θέμα. Άλλο λέω. Και γι' αυτό, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, κύριε Παυλόπουλο. Το δικό σας θέμα. Δίκιο. Αν η κοινοβουλευτική ομάδα δεν εγκρίνει την επιλογή του κυρίου Κασελάκη για την αντικατάστασή σας από τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, δεν μπορεί να αναλάβει ο κύριος Τσίπρας. Τυπικά είναι έτσι. Αλλά ουσιαστικά οι προτάσεις ενός νέου Προέδρου που μάλιστα έχει εκλεγεί από τη βάση του κόμματος. Είναι προτάσεις του Προέδρου. Δεν λέω όμως αυτό αυτή τη στιγμή. Λέω το εξής. Κοιτάξτε, εγώ βάζω το θέμα των διαδικασιών. Ξεκινήσαμε λάθος την προηγούμενη Δευτέρα. Το λάθος κατανοήθηκε. Τουλάχιστον ιδιωτικά. Έτσι υπόθηκε. Ιδιωτικά. Εσείς θέλετε και δημόσια. Ναι, κοιτάξτε, δημόσια είναι η άσκηση πολιτικής. Εγώ θέλω να το πω ότι η άσκηση πολιτικής. Δηλαδή πρέπει δημόσια να ζητηθεί συγγνώμη. Όχι, δημόσια. Δεν είναι θέμα συγγνώμης. Ναι, θέμα λειτουργίας. Τέλος θέμα λειτουργίας. Η άσκηση της πολιτικής είναι δημόσια. Μάλιστα. Δεν είναι ούτε κάτω από το τραπέζι, ούτε σε ιδιωτική συζήτηση. Ιδιωτικά βεβαίως. Άρα ζητάτε έχει δημόσια εγώ λέω, λοιπόν, αυτό λέτε. Εγώ λέω λοιπόν ότι θέλω να πω ότι πρέπει να λειτουργούν τα όργανα του κόμματος σε όλες τις διαδικασίες. Ταυτοχρόνως λέω ότι αν αυτό συμβαίνει στον εκπρόσωπο τύπου και στον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν θα πρέπει να συμβαίνει στο απλό μέλος. Δηλαδή, ένα μέλος να είναι συντονιστή σε μια οργάνωση, ναι, θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, συζήτηση στις αντικαταστάσεις. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, ναι. Άρα, εδώ χρειάζεται προστασία του συλλογικού. Ναι. Αυτό θέλω να σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για από εδώ και στο εξής. Νομίζω, θέλω να πιστεύω ότι έχουν κατανοηθεί αυτά τα. Μέχρι ενός σημείου, ξέρετε, επειδή είναι καινούριος, ναι, ο πρόεδρος, εν πάση περιπτώσει είναι. Μήπως δεν πιστεύει αυτή τη διαδικασία ο κύριος Κασελάκη? Κοιτάξτε, θέλω να πω, μήπως ο νέος πρόεδρος έχει το θετικό στοιχείο. Θα σας πω. Ξέρανε ζήμωση και ξανασυζήτηση και ξανά ψηφοφορία. Θα σας πω. Έχω το δικαίωμα. Μα δεν προκύπτει καμία ιδιαίτερη ζήμωση. Να διορίζω τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας και τον εκπρόσωπο του κόμματος για τις προσωπικές μου επιλογές. Σας ξαναλέω ότι στο θέμα του Προεδρείου της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν είναι μόνο του διευθυντή, είναι του γραμματέα, είναι των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, αποφασίζει η κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι είναι ο κανονισμός της κοινοβουλευτικής ομάδας, το καταστατικό, έτσι είναι το κόμμα, έτσι είναι οι διαδικασίες και ανακοινώνονται και μάλιστα από τον πρόεδρο της Βουλής. Τώρα, κοιτάξτε. Ο νέος πρόεδρος έχει το θετικό στοιχείο ότι εκλέχθηκε από ένα μεγάλο αριθμό μελών του κόμματος. Αυτό είναι πολύ θετικό στοιχείο στη διαδικασία, ότι είχαμε συμμετοχή και δημοκρατικές διαδικασίες. Εκλέχθηκε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία, δεν ίδρυσε ένα νέο κόμμα. Ναι. Εκλέχθηκε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία, που έχει θέσεις, προτάσεις, ναι, καταστατικό, άρα όργανα. Οφείλει να δεσμεύεται. Το λέω λοιπόν. Οφείλει να ακολουθεί το σύνταγμα. Και, ναι, βεβαίως. Και βεβαίως θα πάμε και σε ένα συνέδριο, ναι, αμέσως μετά, το οποίο το έχουμε αποφασίσει. Έχουμε αποφασίσει για τον Νοέμβριο. Θα συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή. Αν θέλει ο πρόεδρος. Καλά, τώρα αν αλλάξει για λίγες μέρες, βεβαίως. Ακούστε τώρα το πολιτικό θέμα του συνεδρίου. Το συνέδριο γιατί θα γίνει κυρίως? Γιατί δεν έγινε συνέδριο αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Πρέπει να αποτιμηθεί το εκλογικό αποτέλεσμα.
αποτέλεσμα. Εγώ λέω πρέπει. Δεν οφείλεται στο ότι. Εκτός αν πιστεύει κάποιος ότι άλλαξε ο αρχηγός, ναι, ήρθε ο κύριος Κασελάκης και έφταιγε ο προηγούμενος αρχηγός. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Mm-hmm. Άρα πρέπει να αποτιμηθούν οι αιτίες του εκλογικού αποτελέσματος. Να γίνει μια συνολική συζήτηση. Σωστά. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα, μια τέτοια ήττα που είχαμε υποστεί το καλοκαίρι. Γιατί πρέπει να αποτιμηθεί σωστά, για να μην ξαναγίνουν τέτοια λάθη. Όχι για κάτι πάλι γενικό και αόριστο. Mm-hmm. Άρα αυτό θα πρέπει να γίνει σε ένα συνέδριο. Mm-hmm. Το συνέδριο αυτό λοιπόν δεν μπορεί να καθυστερήσει, καταλαβαίνετε πολύ, διότι δεν μπορεί να συζητηθούν τα αποτελέσματα αυτή τη σύνταξη και να έχουμε τις ευρωεκλογές να γίνονται μπροστά μας εκλογική αναμέτρηση και να πηγαίνουμε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας δεν είχε μιλήσει για την ανάγκη να υπάρξει ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως. Και εγώ πολλές φορές. Μάλιστα. Ο κύριος Κασταλάκης το ίδιο δεν λέει. Mm-hmm. Νέο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σας λέω. Θετικό. Τον θέλετε αυτό το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω. Η εντολή των πολιτών. Ή θα είσαστε αγγυλωμένοι σε όλα αυτά. Πολύ σωστό. Η εντολή των πολιτών, την οποία εκφράζω και εγώ, γιατί εγώ προέρχομαι από τη διεύρυνση, κύριε Παυλόπουλε και κύριε Οικονόμου. Εγώ δεν προέρχομαι από αυτό που πιθανόν ακούγεται πολλές φορές. Και δεν δέχομαι τους όρους αυτούς, αλλά δεν προέρχομαι καν. Προέρχομαι από τη διεύρυνση. Και από τη διεύρυνση, προερχόμενος, θέλω να σας πω το εξής, είναι αναγκαιότητα οι αλλαγές και η ανανέωση. Mm-hmm. Και αυτό έδωσαν και οι πολίτες με τους δύο, αν θέλετε, πρώτους, και με τον κύριο Κασελάκη και με την κυρία Χρυσόγλου σε εκλογές. Αλλαγές και ανανέωση όμως στη βάση θέσεων, αρχών, στη βάση πολιτικών χαρακτηριστικών, mm-hmm, όχι γενικά και αόριστα αλλαγές και ανανέωση. Ποιες αλλαγές, mm-hmm, πώς η ανανέωση. Αυτά όλα πού μπορούν να συζητηθούν, συλλογικά μπορούν να πάρθουν. Ξέρετε κάτι, τα κόμματα δεν είναι ανώνυμες εταιρείες. Τα κόμματα έχουν πολιτική λειτουργία. Mm-hmm. Και αυτό δεν το λέω για μας. Το λέω γιατί όπου επιχειρήθηκαν είτε στη χώρα μας, ναι, ναι, είτε διεθνώς, είτε ευρωπαϊκώς, να ξεχαστεί η λειτουργία της δηλαδή, πολιτικής δηλαδή λειτουργίας. Δεν είναι αποφασίζει ο ΣΥΟ εδώ. Ο πρόεδρος των κομμάτων έχει αποφασιστική είναι αποφασιστική η δικαιοδοσία του για να προτείνει αλλαγές, για να φτιάξει αλλαγές, για να πείσει κόσμο, αλλά πρέπει να λειτουργεί με συνθέσεις και με αποτελεσματικότητα. Μάλιστα. Αυτά για να τα πετύχει τα κόμματα. Για γιατί έχουν Πέτρο σχέση, ξέρετε, και κλείνω με αυτό. Ναι. Κλείνω με αυτό. Ελάτε. Τα κόμματα και εμείς είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Άρα έχουμε ένα πολύ βασικό ρόλο να πείσουμε την κοινωνική πλειοψηφία και να κάνουμε προτάσεις πολιτικές. Άρα εγώ αυτό που θέλω από εμάς, είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας και μέλος κεντρικής επιτροπής και με όλες μου τις δυνάμεις θα προσπαθήσω να συνεισφέρω σε αυτό που σας λέω. Μάλιστα. Σε ποιο? Προτάσεις πολιτικής για την υγεία, για την εργασία, για την οικονομία, για την εκπαίδευση. Mm-hmm. Βλέπουμε αυτά που βλέπουμε και κλείνω, που είδαμε με την ΑΔΑΕ τις προηγούμενες ημέρες, θεωρώ, και θέλω να σας το πω σε εσάς εδώ, θεωρώ ότι θα έπρεπε η προοδευτική αντιπολίτευση να συνοηθεί για να γίνει πρόταση μορφής, mm-hmm, στον κύριο Τασούλα για αυτό που έγινε προχθές. Το θεωρώ εκτροπή θεσμική σε σχέση με την ΑΔΑΕ και με την ΑΕΠ. Και έχουμε και άλλα ζητήματα στην κοινωνία. Έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές το Σαββατοκύριακο. Κάθε μέρα είμαστε για να στηρίξουμε τους αυτοδιοικητικούς στις γειτονιές. Και έχουμε και την περίπτωση του Βόλου. Με τις ντροπιαστικές εικόνες. Θα τα πούμε αυτά. Αυτές που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες. Πάμε στον Πέτρο να κάνει αυτά ένα πρώτο αφορούν σχόλιο την κοινωνία άμεσα. Την Κυριακή έχουμε εκλογές. Πάμε στον Πέτρο να κάνει ένα πρώτο σχόλιο για όλα αυτά που είπαμε με τον κύριο Θαγαρόπουλο. Τι λες, Πέτρο? Εγώ, όπως βλέπω και το έχω γράψει και στο The Talk σε ένα mm-hmm άρθρο μου, βλέπω ότι έχουμε μπει στη φάση που ο αρχηγός εκπαιδεύεται. Από ό,τι φαίνεται, ο αρχηγός μαθαίνει όντως γρήγορα. Το έχει πει και ο ίδιος. Το βλέπουμε. Μαθαίνω γρήγορα. Ναι, και το έχει πει και ο πρώην αρχηγός, ο κύριος Τσίπρας. Έχει πει επίσης μαθαίνει γρήγορα, τον επιβεβαίωσε. Λοιπόν, και βλέπω να υπάρχει ένα είδος. Φυσικά ο Θανάσης τα ξέρει καλύτερα, έχει εσωτερική πληροφόρηση. Αλλά η δικιά μου αίσθηση είναι ότι βλέπω ένα είδος άτυπης διαρχίας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή. Μιας ειρήνης. Μιας ειρήνης έτσι. Περιορισμένης χρόνου. Όλοι θέλουν να κερδίσουν διαρχία χρόνο. Διαρχία ποιοι είναι, ο Κασελάκης και ο Τσίπρας? Θα σας πω. Όχι. Ένα διαρχία όσο αφορά τις αρμοδιότητες. Βλέπω ότι προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο και οι δύο και κυρίως κανένας να μην χρεωθεί το μουτζούρι, κανένας να μην χρεωθεί την ευθύνη πιθανής διάσπασης. Λοιπόν, γι' αυτό παραμένουν εν αναμονή, κρατάνε στάση αναμονής και η άτυπη διαρχία στην οποία προαναφέρθηκα αναφέρεται στο ότι στον Στέφανο Κασελάκη έχουν δώσει, αν θέλετε, το επικοινωνιακό προβάδισμα να βγαίνει, ναι, έξω, να επιδεικνύει όλες τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, για τις οποίες σε μεγάλο βαθμό εκλέχτηκε κιόλας. Mm-hmm. Αλλά να περιορίσει τον πολιτικό του λόγο. Για μένα δεν είναι τυχαίο ότι στις Πέτσες, για παράδειγμα, αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιαδήποτε πολιτική ερώτηση και τις τελευταίες μέρες, όσες φορές έχει μιλήσει πολιτικά,
συμπεριλαμβανομένης της συνέντευξης που δώσε στη Μάρα Ζαχαρέα. Το έχει κάνει σε προστατευμένο περιβάλλον, σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη, δηλαδή εν δυνάμει θα μπορούσε να διορθωθεί οποιοδήποτε ολίσθημα. Και γενικώς μην πολύ ανοίγεις το στόμα σου μέχρι να τα χωνέψεις αυτά που θέλεις να πεις. Τώρα, για να μην μιλάμε μόνο αρνητικά για την θέση Κασελάκη, το ότι και μόνο μεταφέρει τον δημόσιο διάλογο προς την κεντροαριστερά και μπαίνουν στην καθημερινή ατζέντα θέματα για την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, ακόμα και πιο προχωρημένες θέσεις που δεν ξέρω κατά πόσο θα τις υπερασπιστεί στη συνέχεια, όπως ο χωρισμός κράτους, εκκλησίας κτλ. Και μόνο το ότι μιλάμε για αυτά τα θέματα, ενώ πριν από ένα-δύο μήνες μόλις μιλάγαμε για το χάραγμα του θηρίου, το θεωρώ ήδη ένα πλεονέκτημα. Τώρα, αν θα αντέξει, αν οι δυνάμεις που τον στηρίζουν και που του έδωσαν κατά το τη γνώμη μου... Το κόμμα μπορεί να πάει ενωμένο, Πέτρο. Αυτό λέω. Αυτό είναι το θέμα. Το είπες και εσύ. Μπορεί να προχωρήσει το κόμμα αυτό όταν γίνεται χαμός με την ομπρέλα, Δημήτρη, με την αριστερή πτέρυγα, ναι, με τους βαρόνους του κόμματος, γίνεται, τους δημογέροντες. Όλα αυτά, όλα αυτά συμβαίνουν, Δημήτρη. Αλλά από την άλλη μεριά, ο Κασελάκης δεν ήταν απλώς ένας ξένος ο οποίος ήρθε και άλλωσε το κόμμα. Αλλά... Του ανοίξαν και την πόρτα. Πολλές δυνάμεις εσωτερικές του κόμματος, οι οποίες συνεχίζουν να τον υποστηρίζουν. Και δυνάμεις κιόλας αντίρροπες και με τη δικιά του προσωπική ατζέντα. Διότι δεν μπορώ εγώ τον κύριο Πολάκη να τον εντάξω στις δυνάμεις των δικαιωματιστών εν μία ανοιχτή. Λοιπόν, αυτοί συνεχίζουν να τον στηρίζουν. Υπάρχουν και δυνάμεις έξω από το κόμμα που επίσης συνεχίζουν να τον στηρίζουν. Εάν αυτές οι δυνάμεις θα είναι αρκετές για να επικρατήσει, να αλλάξει το κόμμα έτσι όπως θέλει, να τον ακολουθήσει το κόμμα σε αυτή την αλλαγή, όλα αυτά μένουν Τι θέλει να κάνει όμως δεν ξέρουμε ακόμα. Δηλαδή το περιέγραψε ο κύριος Σταχαρόπουλος. Εδώ το κόμμα λέει το δικό μας. Είναι συλλογικό. Δεν είναι ενός ανδρός αρχή, δεν είναι ΑΕ. Εγώ να έτσι... αποφασίζει ο CEO. Εδώ σου λέει και έχουμε συλλογικές διαδικασίες, όργανα. Ναι. Να συνεδριάζουν. Δημήτρη, έτσι όπως τον άκουσα, άκουσα πολύ προσεκτικά τη συνέντευξη που έδωσε στην κυρία Ζαχαρέα. Πέρα από ένα γενικόλογο ευχολόγιο και με μια πολιτική αλφαβήτα, την οποία λένε όλοι οι πολιτικοί, ανεξαρτήτως παρατάξεων. Όλοι μιλάνε για το κοινωνικό κράτος, το ακούω από τότε που ήμουν παιδάκι. Λοιπόν, όλα αυτά, δηλαδή τους ευγενείς σκοπούς και πολύς λίγος λόγος για τα μέσα για να φτάσουμε σε αυτούς τους ευγενείς σκοπούς, τους ανέπτυξε και τους ανέπτυξε με μια σχετική επάρκεια δεδομένων και του background που είχε ελλείψεις, βασικές ελλείψεις. Λοιπόν, όλα αυτά τα διορθώνει και βελτιώνεται. Τώρα, βεβαίως, ότι έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία, πρώτα να τους εκλέγουμε και μετά να τους εκπαιδεύουμε, αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε εμείς. Ναι, είναι ωραία. Θέμα της χώρας ολόκληρης, δεν είναι μονάχα του κόμματος. Μένει κατά πόσο αυτή η πίστοση χρόνου που του έχουν δώσει οι άλλες δυνάμεις, πίστοση όμως που του στέλνουν και τα μηνύματα ότι κοίταξε να δεις, δεν σου δίνουμε λευκή επιταγή. Κυρία Αχτσιόγλου αμέσως είπε είμαι κουρασμένη, δεν θέλω καθόλου να συνεργαστώ. Έχουμε στην άκρη. Ναι, λοιπόν, άλλοι μιλήσαν πιο επιθετικά. Ο κύριος Τσακαλώτος δεν του είπε καν καλή επιτυχία. Ναι, ναι. Κύριος Φίλης επίσης. Ναι. Ο κύριος Φίλης ακόμα περισσότερο. Μίλησε με πολύ σκληρή γλώσσα. Λοιπόν, αν όλοι αυτοί κάτσουν με το όπλο παραπόδα, για να χρησιμοποιήσω έτσι και μια παλιά ζαχαριαδική έκφραση. Δεν αρέσει. Μέχρι το συνέδριο, ώστε να ξετυλίξουν. Και να δούμε πότε θα γίνει, γιατί ακούσατε τι είπε ο Θανάσης. Το συνέδριο έχει αποφασιστεί συλλογικά. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Δεν είναι κινητή εορτή να το πάει όπου θέλει. Όταν ρωτήθηκε ο κύριος Κασελάκης ακριβώς, του είπε η κυρία Ζαχαρέα, θα γίνει το Νοέμβριο. Δεν θα γίνει. Ο ίδιος επιφυλάχτηκε. Να δούμε πότε. Θέλει νομίζω δεν θέλει. Θέλει. Δεν θέλει. Θέλει να στήσει, φαίνεται. Να και απολάβει, από την, και από την αντικατάσταση του Θανάση, φαίνεται ότι θέλει να βάλει παντού τους δικούς του ανθρώπους και δεν θέλει να πάει σε ένα συνέδριο μειοψηφούς αδύναμη μέσα στο κόμμα. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Τώρα πάμε και λίγο στο. Μόνο δύο-τρία σε σχέση με. Πείτε μια κουβέντα για να αλλάξουμε το θέμα. Το πρώτο είναι ότι εγώ ήμουν από τους πρώτους, ξέρετε, που έδωσα συγχαρητήρια στον νέο πρόεδρο. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της βάσης. Σωστό. Και το λέω αυτό για να τονιστεί. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω. Δευτέρα το πρωί. Δευτέρα πρωί, δηλαδή, 8.30 ώρα έδωσα συγχαρητήρια στον νέο πρόεδρο για την εκλογή του. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι η ενότητα είναι ευκταία. Αλλά η ενότητα χρειάζεται πράξεις. Από όλους μας
ποιος έχει τις μεγαλύτερες ευθύνες, η ηγεσία συνήθως για τις πράξεις ενότητας. Και αυτό πρέπει να το αποδεικνύει καθημερινά. Ναι, αλλά χρειάζεται πρώτα να το αναγνωρίσει το πρώτο. Αυτό το πρώτο δεν το είπα. Το πρώτο. Το πρώτο στοιχείο δεν είπα. Το πρώτο στοιχείο δεν είπα. Το δεύτερο στοιχείο λοιπόν είναι αυτό. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι ο πρόεδρος έχει το προνόμιο προτάσεων αυτών των αλλαγών. Όσον αφορά τη δική μας περίπτωση, θα σας πω εγώ τη χαρτιστικά τη δική μου. Εγώ περίμενα τη Δευτέρα, την Τρίτη να συναντηθούμε για να του πω ότι είναι στη διάθεση τώρα του Προέδρου. Όχι, δεν ήθελα να κάνω θέμα, δεν ήθελα να κάνω θέμα δημόσιο, αλλά είναι να βάλει τους δικούς του ανθρώπους. Αλλά και αυτό που είπατε σε σχέση με την ενημέρωση, με όλα αυτά, ξαναλέω, θα πρέπει να σεβόμαστε όχι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας που είμαστε εμείς. Τα απλά μέλη του κόμματος. Ναι. Αύριο θέλουμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές σε κάποιες οργανώσεις. Θα πρέπει να γίνονται αυτές οι αλλαγές με έναν τρόπο που να κρατάει ενωμένο το φόβο. Μόνο ένα σχόλιο. Αυτά για να είναι αποσαφής όλο το πεδίο. Ξέρεις ότι όταν πήγε ο Κασελάκης πρώτη φορά στη Βουλή για να ενημερωθεί και ήρθε ένα μέλος μπροστά στους δημοσιογράφους και του συστήθηκε εκ μέρους της πολιτικής μας γραμματείας, ο Στέφανος Κασελάκης γύρισε και είπε «Δική μας είναι αυτή». Λοιπόν, έχουμε σαφώς έλλειμμα βασικών θέσεων. Χρειάζεται εμπίστοση χρόνου. Λοιπόν, δύο μήνες δεν είχε ζητήσει για κάποια ζητήματα. Την εμπίστοση δεν τη δίνουμε πριν. Είμαστε οι μόνοι που τη δίνουμε μετά την εμπίστοση. Για την υπόθεση του ΟΑΚΑ, να πούμε κύριε Θεοχαρόπουλο, όσο μας παίρνει ο χρόνος, διότι εδώ ευνηδιαστήκαμε όλοι, είναι αλήθεια από αυτήν την εξέλιξη, το περιμέναμε. Ξέραμε τι είχε γίνει το 2021, είχαμε ακούσει τον Πρωθυπουργό τότε να λέει ότι εδώ πάμε για μια συντήρηση όλου του συστήματος. Δεν ετέθη τέτοιο θέμα ποτέ και τώρα από τις μελέτες που έγιναν έσκασε το θέμα. Τι λέτε εσείς τώρα? Κοιτάξτε, να σας πω τι έχω καταλάβει εγώ από την γιατί εδώ μην κάνουμε όλοι τους ειδικούς. Πολιτικοί είμαστε. Θέλω να πω τι έχω καταλάβει εγώ. Πρώτον, υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με το στέγαστρο. Mm-hmm. Από ό,τι έχω καταλάβει, από το 19 υπήρξε ενημέρωση για αυτό το πρόβλημα του στεγάστρου. Τι ενημέρωση? Όχι, δεν προκύπτει αυτό που λέτε. Σας λέω, μην είμαστε ειδικοί. Μην είμαστε ειδικοί. Άκουσα πάρα πολλούς που να λένε ότι από το 19 υπήρχε εκεί πέριξ των εκλογών του 19, δηλαδή, να υπήρξε αυτή η ενημέρωση. Δεν μένω σε αυτό. Θα δείτε, θα σας πω. Δεν μένω σε αυτό. Το 21 παραγγέλνεται μια. Λέει ότι ο Μητσοτάκης λέει αυτά που λέει. Μια μεγάλη συντήρηση. Εγώ βλέπω από το 21 έως το 23 για παράδειγμα. Δεν μπορεί να το δίνει όταν είπε. Άκουγα και τα ρεπορτάζ χθες και άκουγα και όλη την ενημέρωση. Δεν μπορεί να δίνεται και πει 1,5 χρόνο να συνεχίζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα και να μην ρωτάει η κυβέρνηση. Σε ένα τέτοιο μεγάλο που ξέρετε είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα. Να μην ρωτάει ένα μήνα πού βρίσκεται η μελέτη που σας δώσαμε. Να βρίσκονται αυτά τα προβλήματα σταδιακά και να παρουσιάζονται μια και έξω και να κλείνει. Θέλω να πω ότι αυτό, ακόμα και αυτά τα δύο χρόνια. Το 21, 23, το 22, από τον Νοέμβριο, είχε την ξεκίνηση μελέτη. Βρίσκανε, λέει, σταδιακά τα προβλήματα, αλλά δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Η κυβέρνηση ζητούσε ενημέρωση. Δεν υπήρξε ενημέρωση ότι κινδυνεύει να πέσει ή υπήρξε. Γιατί αν υπήρξε. Για τη στατικότητα του στεγάστρου μιλάμε τώρα. Ναι. Δεν μιλώ εγώ για την Αιγαία και αναβάθμιση του σταδίου. Εγώ από ό,τι γνωρίζω, από το 19. Έτσι έχω καταλάβει, ξαναλέω, μένει αυτό να γίνει σε μόνη μέσα. Αλλά πέραν τούτου, ξαναλέω, από το 21 έως το 23 και από το 22-23, αυτά δεν γίνεται, δηλαδή δεν είχε γίνει ένα ατύχημα. Θα έπρεπε η κυβέρνηση ένα τέτοιο μεγάλο να ζητάει, για παράδειγμα, στο ΤΑΙΠΕΒ το είχε δώσει, από ό,τι γνωρίζω το Νοέμβριο του 22 μέχρι τώρα το 23. Θα έπρεπε ανά ένα μήνα να παίρνει report, να παίρνει report και να βλέπει τι γίνεται και αν χρειάζεται να κάνει άμεσες επεμβάσεις. Στο ΤΑΙΠΕΔ προσπαθήσατε εσείς να το δώσετε. Μάλιστα. Μόνο που λέω λοιπόν, τι βλέπω. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα. Ιστορία, εδώ, κύριε, ναι, αλλά η ιστορία ξεκινάει πιο πριν. Αλλά εγώ άκουσα από το 4 θα έλεγα. Ενώ για τα θέματα των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Τον Υπουργό Αθλητισμού επί ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι έμαθε τώρα. Τώρα έμαθε, σήμερα δηλαδή, χτες, ότι υπήρχε ένα κονδύλιο 8 εκατομμυρίων για αυτό το θέμα. Ναι, και κανένας του δεν το είχε πει. Κύριε Κλίνου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε και τους δύο.